Πέτρο μου, εγώ θα φάω λίγες χιλοπίτες που έκανες. Έχω κρατήσει εδώ ήδη. Κοίταξε, έχω βάλει και τυράκι. Τι ωραίο πόσο φαγητό. Πόσο εντυπωσιακή είσαι σήμερα, Μπέι. Αλήθεια. Εντυπωσιακή. Τι ωραίο που είναι. Αυτό που θα φτιάξω. Το έχεις κάνει να είναι ζουμερό. Ζουμερό και όχι λασπωμένο, όχι κολλημένο. Θα δείξουμε λοιπόν πώς θα φτιάξουμε ένα ωραίο μπουτάκι. Να το πειράξω λίγο. Κοτόπουλο, βεβαίως. Μπουτάκι κοτόπουλο με χιλοπίτες. Τι πιο παραδοσιακό από το να φας ένα ντοματένιο έτσι ωραίο φαγητό. Στην παρέα μας βρίσκεται η εταιρεία Κύκνος που έχει ένα νέο προϊόν εδώ πέρα που θα σας το πω καθ' όλη τη διάρκεια της μαγειρικής που είναι πολύ ιδιαίτερο προϊόν. Πώς ξεκινάμε όμως, θέλω να σας πω, παίρνουμε οικονομικό μπουτάκι κοτόπουλο. Πιο οικονομικό δεν υπάρχει, οπότε όλη αυτή η συνταγή είναι και οικονομική. Αλλά τι ζούμε, έχω κόψει τα μπουτάκια εδώ πέρα όπως είναι, τα έχω κόψει στα δύο. Γιατί θα πάρω ό,τι ζουμάκι έχει μέσα, ό,τι γεύση έχει να μου δώσει το κόκαλο από τον μπούτι. Γι' αυτό συνήθως όταν μαγειρεύουμε βάζουμε και μερικές φορές λίγα κόκαλα μέσα γιατί θα μας δώσουν γεύση στο φαγητό μας. Βάζουμε λοιπόν αλλά το πιπερώνουμε και σοτάρω σε λίγο λαδάκι και λίγο βουτυράκι άμα θέλετε. Ωραίο, ε! Και είδες ότι δεν είναι φέι, δεν είναι λασπωμένο, είναι έτσι όπως πρέπει, το δαγκόνις είναι αλτέντε. Ωραίο. Θα τα πούμε όλα τα κόλπα λοιπόν. Μ' αρέσει γιατί είναι ντοματένιο. Ακριβώς. Αλλά είναι γεύση ντοματένιο, δεν είναι ότι έχει... Ναι, να σου πω ποιος είναι ο λόγος. Είναι το ματένιο γιατί τη στιγμή που βγαίνει η ντομάτα, πάει και την αρπάζει η Κύκνος και την κάνει και τη βάζει μέσα στις συσκευασίες της. Ακριβώς τη στιγμή που πρέπει το καλοκαίρι που είναι η ντομάτα. Βαγγέλη, να κεράσει όπως... ένα πιάτο. Πρέπει, Βαγγέλη. Πρέπει. Θες. Του αρέσουν του Βαγγέλη αυτά τα φαγητά. Λοιπόν, σοτάρουμε το κοτόπουλό μας, μπουτάκια κοτόπουλο, τα οποία το έχουμε κόψει σε κομμάτια. Μπούτι, το κοπανάκι αυτό που λέμε, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, και τα μπουτάκια. Αλλά το πιπερώνουμε και βάζουμε να σοταριστούν πολύ πολύ καλά στην κατσαρόλα μας. Βάζουμε λίγο λαδάκι, αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε και λίγο βουτυράκι. Λίγο βούτυρο γάλακτος, αυτό που ξέρετε ότι το λατρεύω να το χρησιμοποιώ, γιατί μου δίνει ένα πολύ ωραίο ιδιαίτερο άρωμα στο φαγητό. Και σοτάρω από όλες τις πλευρές, βάζω πολύ δυνατά τη φωτιά μου. Και καθώς κάνω αυτά, καλώς το να. Γεια χαρά. Είναι ιταλικό, αλλά είναι ωραίο. Ναι. Θα καταλάβεις όμως από την πάστα που είναι εδώ. Μυρίζει, παιδιά, δεν αντέχω. δεν γίνεται. θα μου το φάνε στον δρόμο, θα πω σε μια γωνιά. Καλή όρεξη, Βαγγέλη. Ευχαριστώ. Σοτάρουμε λοιπόν από όλες τις πλευρές, Φέι. Τέλεια, εδώ με αυτόν τον τρόπο. Να σοταριστεί καλά, μην το φοβηθείτε καθόλου. Να αρπάξει ακόμα και κάτω στην κατσαρόλα. Πρέπει να αρπάξει, να μας κάνει αυτό το κάψιμο που θέλουμε, γιατί αυτό είναι όλη η γεύση στο φαγητό μας. Δεν καεί έτσι. Έλα. Δεν καεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να καεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σοτάρουμε λοιπόν. Τέλεια. Ξέρεις τι όμως. Ξεκίνησα πολύ γρήγορα και πρέπει να δούμε και τα υλικά. Πρέπει να γράψει ο κόσμος στη συνταγή. Για να δούμε τα υλικά για να ξεκινήσουμε. Θα χρειαστούμε λοιπόν, όπως σας είπα, μπουτάκια κοτόπουλο 5, 6, 7, αναλόγως πόσα θέλετε εσείς μέσα στην οικογένειά σας να φάτε. Στη συνέχεια, 2 κουταλιές σούπα ελαιόλαδο, 2 κουταλιές βούτυρο γάλακτος, 2 κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα, 2 σκελίδες κόρδο και στη συνέχεια θα τα σοτάρουμε όλα αυτά, θα σβήσουμε με κόκκινο κρασάκι να πάρουμε έτσι ωραία γεύση, θα βάλουμε το ματοπολιτό Κύκνος για να μας κάνει αυτό την ωραία συμπαγή σάλτσα, μια συσκευασία 500 γραμμάρια ντομάτα περαστή από το μήλο, θα σας πω τώρα αμέσως τι είναι αυτό το καινούργιο προϊόν, 2 κουταλιές της σούπας πετιμέζι, ναι ακούσατε καλά πετιμέζι, στο κοκκινιστό θα βάλουμε πετιμέζι, κάνει ένα πολύ ωραίο γλύκισμα και θα βάλουμε νεράκι, λίγο ζωμό, δάφνη και καπνιστή πάπρικα. Ένα διαφορετικό κοκκινιστό θα σας δείξω σήμερα. Αυτά εδώ με το που τα σότερα τα βάζω στην άκρη, πρέπει να πάρουν, χρυσαφή χρώμα και έχω ψιλοκομμένο κρεμμύδι το οποίο θα το σοτάρω. Βάζουμε λοιπόν στην ήδη υπάρχουν κατσαρόλα όπως κάνουμε κλασικά το κοκκινιστό μας το ωραίο το μαμαδίστικο κοκκινιστό. Βάζουμε μέσα το κρεμμυδάκι έτσι να καίει αρκετά η κατσαρόλα μας, να ακουστεί αυτό το τσσ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 σ
είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που ξέρετε, ένα κοτόπουλο κουκκινιστό. Ταιριάζει πάρα πολύ το πετιμέζι που βάζω φέι. Βάζω πετιμέζι μέσα στη σάλτσα και δεν βάζω ούτε ζάχαρη ούτε μέλι, τίποτα. Αλήθεια. Αυτά εδώ είναι λοιπόν αυτά που θέλουμε να καούνε και να ταξίσουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Αυτή η γεύση είναι αξεπέραστη, όπως και τώρα που θα βάλουμε το ματοπολιτό. Θα χρησιμοποιήσω και το ματοπολιτό Κύκνος λοιπόν για να πάρω αυτή
Αυτό είναι το καινούριο που λες. Όχι, δεν είναι αυτό το καινούριο. Τώρα να δείτε. Αυτό έλειπε. Αυτό εδώ πέρα είναι τώρα. Πόσα χρόνια μέσα στις καρδιές μας, μέσα στις κουζίνες μας. Βάζουμε λοιπόν το ματοπολτό μέσα. Θα το αφήσω αυτό εδώ πέρα στην άκρη. Ανακατεύουμε. Τέλεια, φέι. Αχ, να κάψει να βγουν τα αρώματα. Έτσι ακριβώς. Θα βάλουμε δάφνη. Θέλουμε αρκετή δάφνη. Δεν βάζω ούτε κανέλα, ούτε μπαχάρι, ούτε τίποτα από όλα αυτά που βάζουμε συνήθως στα κοκκινιστό. Γιατί θα βάλω δάφνη και πάπρικα και πετιμέζι. Σοτάρουμε λοιπόν εδώ πολύ ωραία. Βλέπεις, αρχίζει και παίρνει το χρωματάκι αυτό το ντοματένιο. Επιστρέφουμε πίσω το κοτόπουλο. Μπουτάκια κοτόπουλα λοιπόν, το οποίο δεν είναι στήθος. Συνήθως το στήθος δεν το κάνουμε στην κατσαρόλα. Θέλουμε μπούτι για να μας δώσει την ωραία γεύση και να βγάλει το κόκαλο όλο ό,τι έχει να σου δώσει. Ξαναβάζουμε λοιπόν μέσα και τώρα έρχεται η στιγμή που πρέπει να σβήσουμε με κάποιο αλκοόλ. Γιατί? Για να δώσουμε έξτρα ένταση στο φαγητό μας. Γι' αυτό το λόγο σβήνουμε, δεν σβήνουμε για κανέναν άλλο λόγο. Προσθέτουμε λοιπόν μέσα κόκκινο κρασί. Το ακούτε, να ακουστεί αυτός ο θόρυβος. Και τώρα λοιπόν θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ πέρα. Να πάρω αυτό, παίρνω αυτό. Την ντομάτα λοιπόν περαστεί στον μήλο. Είναι ένα καινούριο προϊόν. Ναι, Φέη, είναι ένα καινούριο προϊόν. Το οποίο ξέρεις τι κάνει, όταν βλέπεις ότι στέκεται στο πιάτο, στέκεται πάνω. Έχει σώμα. Έχει σώμα. Αυτό ακριβώς που λες. Αυτό θα είναι ωραίο και με τα μακαρόνια. Αξεπέραστη, φυσικά, αξεπέραστη η γεύση λοιπόν από καλοκαιρινές ντομάτες, όπως είπα, πηγή λικοπενίου η οποία συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό για την υγεία μας. Σοτάρουμε εδώ λοιπόν, τελειώσαμε, βάλαμε το κρασάκι μας και τώρα προσθέτουμε την ντομάτα περαστή στον μήλο. Βλέπεις, έχει βελούδινη υφή, πλούσιο, ωραίο χρώμα. Πλούσια, πυκνή. Πυκνή. Αυτό ακριβώς που λες, είναι πυκνή και ξέρεις ότι θα φας ένα προϊόν το οποίο είναι, θα σου γεμίσει το στόμα. Και έτσι όπως είμαστε εδώ, θα προσθέσουμε το πετιμέζι για να πάρουμε τη γλυκάδα που θέλουμε στο φαγητό μας. Θα προσθέσουμε λίγο ζωμό, έτσι ακριβώς, καπνιστή πάπρικα. Βάζεις, ναι, ήθελα να κάνω ένα διαφορετικό κοκκινιστό, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο. Πολύ είναι το ματένιο, δεν είναι ότι σου βγαίνει δάφνη, μπράβο, ξέρεις. Το ένα έρχεται και συμπληρώνει το άλλο. Προσθέτουμε το νεράκι μας ζεστό μέσα. Και πόσο νερό έβαλες, λίγο να τα καλύψει αυτό. Ναι, να καλύψει το τέτοιο, το φαγητό σου. Και έχω μια έτοιμη κατσαρόλα εκεί πέρα. Για να το δούμε. Μετά από πόση ώρα γίνεται έτσι? Επειδή χρησιμοποιούμε μπουτάκια, θα μας πάρει περίπου 40 λεπτάκια. Τα μπουτάκια εκεί θέλουν περισσότερο χρόνο. Από το στήθος, ναι. Θέλει περισσότερο, ναι, γιατί το κόκαλο μέχρι να φτάσει να γίνει. Χαμηλώνεις τη φωτιά όταν προσθέσεις και το νερό. Προσθέτεις το νεράκι και με το που πάρει βράση, Φέη, αυτό που κάνεις είναι να χαμηλώσεις τη φωτιά σου, να βάλεις το καπάκι. Βάζοντας το καπάκι, δεν ξέρω, πρέπει να το πούμε αυτό, βάζοντας το καπάκι κρατάτε όλα τα υγρά μέσα. Αν θέλετε να ρίξετε τις χυλοπίτες έτσι όπως είναι εδώ μέσα, καλό είναι να έχετε το καπάκι για να έχετε υγρασία. Αλλά ένας τρόπος, όπως έχουμε πει πολλές φορές και με το κρυφαράκι και με όλα τα ζυμαρικά που πάμε να τα ενώσουμε με μια ντοματένια σάλτσα, καλό είναι να τα προβράζουμε πριν. Δηλαδή, σου λέει η συσκευασία ότι θέλει 8 λεπτά. Καλό είναι να τα βάλεις έστω και 2 λεπτάκια μέσα σε νερό. Α, τα βάζω δηλαδή, Μπράβο. Άρα αυτό το χιλοπιτάκι πόσο θέλει, 8? Αυτό το χιλοπιτάκι θέλει 8 λεπτά, οπότε εμείς θα τα βάλουμε για 2 λεπτά μέσα. Και επειδή έχω έτοιμο εγώ, πάω και παίρνω το έτοιμο και το βάζω μέσα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα πετύχω ένα περιχλή, είναι το καλύτερο τύπο αυτό, για να φτιάξεις είτε τη χιλοπίτα είτε το κρυθαράκι σου. Άρα το έχεις βάλει 2 λεπτά σε σκέτο νερό, ούτε αλάτι ούτε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Και μετά το σουρώνεις. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Το κάνεις. Το σουρώνεις και μετά έρχεται και πίνει το υγρό αυτό που πρέπει. Και δεν θα γίνει ούτε λασπωμένο, ούτε θα βγει σαν στόκος. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μυστικό, Φέη, για να πετύχεις ένα ωραίο, μελετημένο, σωστό, μια ωραία χυλοπίτα είτε κρυφαράκι, οποιοςδήποτε, ό,τι θέλουμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε αυτό το πιάτο. Πάρα πολύ ωραίο κόλπο. Αλλά κοίταξε και μετά προσθέτεις τα κοτοπουλάκια μας. Ναι, και το αφήνει. Ναι, δεν το βάζεις στο φούρνο, τελείωσε. Ή το βάζεις στο φούρνο μετά άμα θέλεις να σούψεις. Εκτός αν θέλεις να βάλεις λίγο τυράκι από πάνω και να γρατιναριστεί, okay, το βάζεις. Αλλιώς το αφήνεις έτσι. Λοιπόν, θα δώσω δωράκια σε 5 τυχερούς, 2, 10, 60, 25, 6, 29, 6, 30, 6, 31, και τα σπάσα όλα. Και κερδίζετε πολύ ωραία προϊόντα από την εταιρεία Κύκνος. Πάρα πολύ ωραία.